Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε ένα κορίτσι από αυτά τα κορίτσια. Πάντα κορίτσι θα μείνει αυτό. Αυτό και στα 80 του κορίτσι θα το λέμε. Που είναι από αυτά τα κορίτσια που τα νιώθεις σαν να είναι κολλητή σου φίλη. Δηλαδή και να μην την ξέρεις καθόλου, λες είναι η φίλη που θα ήθελα να την έχω κολλητή. Μπαίνει στα σπίτια μας πολλά χρόνια τώρα. Είναι πάρα πολύ αγαπημένη και αν μπορούσα να τη χαρακτήσουμε μία λέξη θα την έλεγα αξιολάτρευτη. Είναι μια γυναίκα, σίγουρα όχι χωρίς όνομα. Είναι η κυρία Μαριάννα του Μασάτου. Όμορφο κόριτσό μου, εσύ. Μίλησε. Με το μουτράκι σου το μαγικό. Καλώς μας ήρθες. Γεια σου, Μαριάννα. Πήγαινε σε καλά σημαντικά μου. Καλώς μας ήρθες. Καλή χρονιά με υγεία, παιδάκια μου. Καλή χρονιά, Μαριανάκι μου. Με υγεία. Σε πεθυμίσαμε. Ναι, μωρέ. Μας έλεξε. Παρακάναμε πια. Όχι. Ναι, πέρασε καιρός. Πέρασε καιρός, δεν πέρασε. Πέρασε. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, εννοείται αυτό. Πώς ξεκίνησε η χρονιά, πες μας λίγο, βάλε μας τα δηλαδή γιορτές, οικογενειακά. Ναι, εντάξει, εμείς αλλαγή χρόνου κάναμε. Είχαμε τον κολλητό μου που είχε αρρωστήσει. Και την βγάλαμε λίγο στο νοσοκομείο. Αλλά κατά τα άλλα ήμασταν όλα καλά. Αλλά όμως όλα καλά. Ωραία. Και τώρα είσαι σε μια φάση με τηλεόραση, με γυρίσματα, με θέατρο, με όλα αυτά. Τις ώρες που σου απομένουν, μην το πω, δεν ακούγεται ωραία, απομένουν. Τις ώρες που αφιερώνεις στην οικογένεια, πώς τις αξιοποιείς, δηλαδή λες τώρα εγώ κλείνω κινητά, δεν σηκώνω τηλέφωνα, τώρα αυτό το απόγευμα είναι για την κόρη μου και τον άντρα μου. Δεν χρειάζεται να τα κλείσεις τα κινητά, μωρέ. Χτυπάνε, Μαριάννα. Εντάξει. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα οι περισσότεροι ξέρουν και δεν πολύ χτυπάνε. Χτυπάνε λίγο ή δεν τα σηκώνω αν χρειαστεί, τα βάζω στο θόρυβο. Είναι όμως οι ώρες εκείνες είναι πολύ δικές μας. Mm-hmm. Πολύ... Οι μικροί τρελαίνεται και έχουμε τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα. Η Χρυσή δεν είναι πόσο τώρα? Θα κλείσει τα 9 σε λίγες μέρες. 26 Ιανουαρίου. Ναι. Είδες. Α, το ξέρεις βρε Θηρίο. Πραγματικά... Με εντυπωσιάζει. Ναι. Ενήμερος. Έτσι, αυτά να τα λέμε. Με εντυπωσιάζεις, πραγματικά. Ναι, 26 Ιανουαρίου. Και είσαι εσύ, ας πούμε, αυτή που κρατάει τις ισορροπίες να μην την κακομαθαίνει και ο Αλέξανδρος την κακομαθαίνει ή το έχετε μοιράσει πιο σωστά? Όχι, όπως το είπες είναι. Α, όπως... εντάξει, κάποιες στιγμές προλαβαίνω να κάνω κι εγώ κάτι. Αλλά ως επιτοπλίστων είναι, έχει ειδικότητα. Πώς να κακομάθεις ένα παιδί. Δηλαδή, γράφει βιβλίο, το κάνει και δεύτερο τόμο και πάει. Αλήθεια. Τι κάνει, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Τα πάντα. Χρυσιδούλα μου, δεν θα φάμε πολλά γλυκά γιατί δεν κάνει αγάπη μου, δεν είναι σωστό για τον οργανισμό. Ναι, μπαμπά μου, ναι. Μπαμπά, μπορώ να φάω ένα γλυκό. Ναι, αγάπη μου, βέβαια. Όλα αυτά σε μία πρόταση. Σε μία πρόταση, ναι. Τον άντρα της Μαριάννας, τον Αλέξανδρο Σταύρου, δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω πολύ καλά. Τον συνάντησα πριν από κάποια χρόνια που έπαιζα μουσική σε ένα χώρο και είχε η σειρά που πρωταγωνιστούσε, είχε το πάρτι της, ας πούμε. Οπότε λοιπόν μάζεψα όλο μου το θάρρος ότι είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν είναι γενικά, δεν χαριεντίζεται πάρα πολύ. Χαχάχουχου, είναι λίγο σοβαρός και λίγο. Και μάζεψα όλο μου το θάρρος, τον πλησίασα και του είπα: Γεια σας, χαίρομαι πολύ, αγαπώ πολύ τη γυναίκα σας. Και μου είπε κι εγώ. Τι ωραία απάντηση. Δεν είναι πολύ ωραία απάντηση. Του είπα: Δεν γνωριζόμαστε. Κύριε Σταύρου, γεια σας. Αγαπώ πολύ τη γυναίκα σας και μου λέει κι εγώ. Είναι όντως έτσι χαμηλών τόνων. Είναι χαμηλών τόνων, εντάξει. Με την κόρη του είναι. Υψηλότατον. Όλη την γκάμα. Έχουμε όλες τις οκτάβες. Στη σχέση. Είναι συγκλονιστικά υπέροχος. Ναι. Με τα δύσκολά του, όπως όλοι μας, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο εύκολο. Βέβαια. Και θα ξεκινήσω με τον εαυτό μου, που είμαι πραγματικά ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος. Τι το δύσκολο έχεις εσύ? Ξεροκέφαλη. Είσαι ξεροκέφαλη, α. Αυτό στην καθημερινότητα μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουραστικό. Το να με συναναστραφείς λίγο, εντάξει, μπορεί να το βρεις ακόμα και χαριτωμένο πότε-πότε, mm-hmm. αλλά στην καθημερινότητα του άλλου θα πρέπει να δώσει μάχη για να με πείσει για κάτι. Βέβαια, αν με πείσει. Τελείωσε. Έχω ζητήσει συγγνώμη, έχω αλλάξει, δηλαδή μπορώ να αλλάξω πολύ εύκολα. Αρκεί να το καταλάβω. Άμα το καταλάβω, δεν έχω αυτό το βαθμό δυσκολίας. Αλλάζω. Ναι. Μπορώ να το διορθώσω. Απλά σου παίρνει πολύ για να το καταλάβεις. Αρκεί, μη μου πάρει και κανένα δύο ζωές, δεν ξέρω. Μερικά πράγματα. Ναι, είναι λίγο αυτή η κοπέλα, είναι πολύ ξεροκέφαλη. Αυτό είναι πραγματικά στην καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αλέξανδρος είναι επίσης έχει δυσκολίες, όπως φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι στον mm-hmm. κόσμο, αλλά έχει μια εξαιρετικά καλή ψυχή. Και απέραντη δοτικότητα στους ανθρώπους που αγαπάει. Εγώ έχω ευχηθεί στην κόρη μου να βρει έναν άνθρωπο σαν τον πατέρα της.
Το προσόν της, της καλοψυχίας και της καλοσύνης στους ανθρώπους, χαίρομαι πολύ που το επισημαίνεις, γιατί νιώθω ότι είναι λίγο υποτιμημένο. Ναι. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά, γνώρισα κάποιον και είναι έξυπνος, όμορφος, έχει χιούμορ και αφήνουμε τελευταία το καλόκαρδος, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Ναι. Και είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είναι καλόψυχος ο άλλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε μάθει λίγο να... Τώρα δεν θα μιλήσω μόνο για το ερωτικό σημείο των ανθρώπων ή τα χαρακτηριστικά μας. Εννοώ ότι έχουμε μάθει να μας αρέσουν και να μας γοητεύουν οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι λίγο πιο, ξέρεις, ναι, πιο... μάγκας. Ναι, ναι, ναι. Άμα χρειαστεί κάποιος να γίνει μάγκας, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Δηλαδή, αν έχει κάποιος θάρρος να πει αγαπώ, ενδεχομένως και δημόσια, είναι λίγο πιο μάγκας από αυτόν που αφήνει τη γυναίκα του πίσω και πάει και να ξέρεις λίγο άτσα. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή η μαγιά είναι σε πολύ άλλα επίπεδα από εκεί που νομίζουμε. Πόσο δίκιο. Και λέμε αυτό και ξεχνάμε ότι το να γυρίσει κάποιος την ώρα που εσύ πνίγεσαι και να πει σου φέρνω πρωινό, μη φύγεις έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα απλά τα καθημερινά είναι. Ναι, γιατί η καθημερινότητα είναι όλη η ιστορία. Ζήλια υπάρχει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει ζηλέψει στη ζωή του τίποτα και ποτέ. Σοβαρά μιλάς. Τόσο χορτάτη ψυχικά μέσα σου, γιατί για να μην ζηλεύεις, πάνω απ' ότι είσαι ένα πλάσμα χορτάτο εσύ. Είμαι πολύ ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό λοιπόν. Δηλαδή μπορεί και να μην έχω χορτάσει κάποια πράγματα, αλλά αν εσύ τα γεύεσαι, εγώ θα χαρώ και θα πω: ωραία, θα ήταν ωραία να το είχα γευτεί κι εγώ αυτό, μου αρέσει. Αλλά δεν έχω κακία γι' αυτό, ούτε θέλω να στο πάρω, ούτε με ενοχλεί που εσύ το έχει. Δηλαδή, δεν θέλω την αγελάδα του γείτονα να πεθάνει επειδή δεν έχω εγώ αγελάδα. Σωστό, αλλά όταν πρόκειται για τον σύντροφό σου. Για τον σύντροφό μου. Ο σύντροφός μου είναι εκεί και θεωρώ ότι έχω κάνει την σωστή εκτίμηση. Στο παρελθόν έχω κακοπέσει, δεν θα το συζητήσω. Και έχω πιστέψει ότι θα έπρεπε να, οι άνθρωποι να έχουν την ίδια συμπεριφορά με εμένα. Όχι, δεν ισχύει. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι. Και όλοι το έχουμε, την έχουμε πατήσει έτσι, αλλά δεν ισχύει. Αλλά θέλω να πω ότι ο άνθρωπός μου είναι εκεί για μένα και θα τον τιμήσω όπως εγώ πιστεύω. Αν είναι άξιος ή αν δεν είναι άξιος αυτού που εγώ θέλω να τιμήσω, είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό μου. Εγώ τον άνθρωπό μου θα τον εκτιμώ, θα τον σέβομαι, θα τον έχω ελεύθερο, δεν θα κοιτάω τα κινητά του, δεν θα ρωτάω ποιος τον πήρε, γιατί έχει την ελευθερία να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και εγώ θεωρώ ότι δεν έχει λόγο να κάνει κάτι που δεν τιμάει το σπίτι του. Αν το κάνει, πρόβλημα του, όχι δικό μου. Κρέμουμε από τα χείλη της, παιδιά, ειλικρινά. Είσαι από τις περιπτώσεις που θα έπρεπε να διδάσκεσαι στα πανεπιστήμια. Θα έπρεπε να υπάρχεις σαν εφαρμογή σε κινητά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα application, Μαριάννα, του Μασάτου, να το κατεβάζεις το κινητό σου και να μπαίνεις και να είσαι δωρεάν για όλους. Πραγματικά, στο λέω, μιλάς τόσο ωραία και μιλάς τόσο σωστά και τόσο που θα έπρεπε να είναι δεδομένα στην ουσία αυτά που λέει. Η αγάπη είναι ελευθερία ούτως ή άλλως. Ναι, μόνο έτσι ξέρω να αγαπάω εγώ. Εμείς οι δυο συμφωνούμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ναι. Ο Κώστας και εγώ συμφωνούμε μαζί σου πάρα πολύ. Απλώς είναι τόσο ωραίο που σε ακούνε αυτή τη στιγμή και κάποια νέα παιδιά που σε θαυμάζουν πάρα πολύ και σε αγαπάνε και λόγω της επιτυχίας που σημειώνει η σειρά Γυναίκα χωρίς όνομα, αλλά και λόγω όλων όσων έχεις κάνει. Και λένε: α, κοίτα τι ωραία που τα λέει η Μαριάννα. Είναι ωραίο να προβάλλουμε τέτοια πράγματα στον κόσμο. Πρέπει να αγαπάμε, νομίζω εγώ, τους ανθρώπους. Αν και το πρέπει με το αγάπη δεν έχουν μεγάλη σύνδεση. Αλλά όταν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς για σένα. Ναι. Εγώ σ' αγαπάω γιατί έτσι αισθάνομαι καλά. Τώρα το πόσο θα με αγαπήσεις, εάν θα με αγαπήσεις ή οτιδήποτε, είναι δικό σου λογαριασμό. Εγώ δεν θα κάτσω να σκάσω. Γιατί εγώ θέλω να σ' αγαπάω. Okay, το ίδιο ισχύει και για τον Απόστολο. Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο. Μ' αρέσει συνήθως να μην λέω τις λεπτομέρειες της ζωής του ή του Αλέξανδρου, ούτε τους φίλους να με ρωτήσουν. Αν έχει την ίδια στάση ζωής, λέω. Μπορεί να στο εκφράσει. Αν σε ζηλεύει. Όχι, μπορεί να το εκφράσει το ίδιο πράγμα με, τη δική του, με το δικό του τρόπο. Αλλά ας μην γίνω εγώ κοινωνός της δικής του θέσης. Είτε για τους φίλους μου, αν με ρωτήσει αντίστοιχα, θα σου πω το ίδιο πράγμα. Αυτός να μου έχει πει κάποιος συγκεκριμένο. Αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Ότι θα πάρω τις λέξεις και θα τις βάλω. Και όταν η μία πλευρά έχει αυτή τη στάση, αν και η άλλη τηρεί αυτή τη στάση. Έτσι είναι, αλλά και έτσι να μην είναι, πάλι δεν έχει σημασία. Γιατί εγώ πάλι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ για μένα. Εγώ δεν μπορώ να μην τον αγαπάω. Καταλάβες. Οπότε, ό,τι και να κάνει, εγώ πάλι θα τον αγαπάω. Έτσι ήσουν πάντα. Ναι, έτσι γεννήθηκα. Αλήθεια. Ναι. Έτσι γεννήθηκε. Είναι ένα από τα χαρίσματα έτσι που την κάνουν τόσο αξιολάτρευτη, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα. Δεν φαντάζεσαι πόσος κόσμος που. Και ακόμα και η Φένια μου είναι εδώ. Φένια, θα τη ρωτήσω αυτό που με παρακάλεσε. Η ενδυματολόγος μου, αγαπημένη μου, λέει: σε παρακαλώ, ρώτησε τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια. Λέω: δεν, θα τη ρωτήσω, αλλά δεν επιτρέπεται να μου πει.
Η Μαριάννα μας παίζει σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές βεβαίως και της περσινής σεζόν και της φετινής. Πολλοί κόσμος καίγεται να μάθει τι θα γίνει μετά. Δεν κάνει να πεις. Όχι βέβαια. Suspense πολύ φαντάζομαι. Ανατροπή της ανατροπής. Δραματικός ρόλος όμως, μετά από αρκετά χρόνια για σένα. Ναι, έκανα 4 χρόνια σε κομμωδία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξαναγυρίσω την κομμωδία. Α, σου λείπει η κομμωδία ξαφνικά. Ξέρεις τι γίνεται, είναι ο χαρακτήρας μου που πάει προς τα εκεί έτσι κι αλλιώς. Και επειδή εγώ ό,τι παίζω, δεν έχει σημασία αν το κάνω καλά ή όχι, έτσι κι αλλιώς δεν με νοιάζει. Αυτό όμως που παίζω, το παίζω με όλη μου την ψυχή. Βέβαια. Με αποτέλεσμα, κάποιες στιγμές δηλαδή πραγματικά εξουθενώνομαι. Γιατί αυτή η γυναίκα του Λεναριού τα πάθη. Ναι, η Έρμη. Και εγώ μαζί της εξαντλούμαι. Δηλαδή φτάνω στο σπίτι πολλές φορές που είμαι να πιω νερό και να κοιμηθώ. Και στο θέατρο όμως δραματικός ρόλος. Καλά, στο θέατρο είναι ένας παρακτικός ρόλος, γιατί είναι πολύ ωραίοι οι έρωτες, είναι πολύ ωραίο το μητρικό όλο αυτό, αλλά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο θέατρο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια γυναίκα η οποία, ναι μεν είναι μάνα, αλλά είναι μια γυναίκα που γυρνάει τον κόσμο να βρει μια γωνιά να βάλει το παιδί της, να μην της το σκοτώσουν. Μιλάμε για την Ούρα. Μιλάμε για την Ούρα, ένα πένθυμο blues, που είναι μια γυναίκα η οποία έχει έρθει από τη Συρία και δεν ψάχνει να δει εάν θα βάλει αυτό το δαχτυλίδι ή ένα άλλο. Ψάχνει να βρει από πού θα κλέψει ένα κομμάτι ψωμί. Αντιλαμβάνεσαι ότι η κλοπή είναι βαρύ πράγμα. Σωστό. Ότι ο κόσμος που έρχεται φεύγει κλαμμένος. Βαλαντωμένος. Εγώ δεν υπάρχει άνθρωπος που είδε αυτή την παράσταση και δεν έκλαψε. Ένα μήνυμα, μην βάλεις μάσκαρα. Αλήθεια. Ένα μήνυμα είναι αυτό, τίποτα άλλο. Μην βάλεις μάσκαρα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η προειδοποίηση. Και έξω, να το λέμε. Τόσο πολύ. Είναι δύο παράλληλοι μονόλογοι. Είναι ο δυτικός άνθρωπος, ο σύγχρονος, με τα προβλήματα από τα οποία δεν είναι επειδή ο άλλος πεθαίνει ή δεν έχει που να σταθεί στη γη, θα εξαφανίσουμε τα προβλήματα ενός ανθρώπου που έχει, έτσι. Mm-hmm. Όχι βέβαια, γιατί υπάρχουν και οι αναζητήσεις και με την αναζήτηση πας παραπέρα. Αλλά έχουμε τώρα τις δύο παράλληλους μονόλογους με τους ανθρώπους, με τον δυτικό άνθρωπο, ο οποίος λέει τα δικά του προβλήματα, τους στόχους του, τα θέλω του και τα μπορώ του, πώς χάνεται μέσα στη ζωή του και επανέρχεται. Και έχουμε και παράλληλα μια γυναίκα η οποία έχει φύγει από τη ζωή της και έχει ψάξει να βρει ζωή αλλού. Είναι μια παράσταση, ένα κείμενο υπέροχο της Βάσιας Σαργέντη, η οποία το σκηνοθετεί κιόλας. Είναι όλοι οι συντελεστές πάρα πολύ καλοί. Με την Αντριάννα την Μπάμπαλη χάρηκα πάρα πολύ που συναντηθήκαμε, γιατί είναι πραγματικά ένα υπέροχο πλάσμα. Ο Γιάννης Χαντέλης, που είναι ο σύγχρονος Έλληνας, είναι η Δανάη η Αλεσανδράτου και είναι και η Θεόνη η. Μην με σκοτώσει, Θεόνη μου. Η Φίτρου. Και η μουσική είναι πρωτότυπη, είναι του Ανδρέα του Καρανίκα. Και θα είσαστε μέχρι πότε, Μαριάννα? Θα είμαστε κάθε Δευτέρα πια, από τον καινούργιο χρόνο, επειδή συνεχίζουμε τελικά. Θα είμαστε κάθε Δευτέρα στο θέατρο Διάνα, στις 9 η ώρα. Όποιος έχει εντοχή, ας έρθει. Χωρίς μάσκαρα. Το τόνισε, προειδοποίησε, το τόνισε η κοπέλα αυτό. Εσύ ό,τι έχεις κάνει στην τηλεόραση και κυρίως στα σύριαλ, είναι πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες γενικότερα. Ευτυχώς έχουν πάει καλά. Έχουν πάει καλά. Αποτυχίες είχες ποτέ? Ναι, καλέ, άντε που δεν είχα. Βέβαια και είχα. Ποια θεωρείς εσύ τη μεγαλύτερη επιτυχία? Δεν θα το πω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν υπογράψει κάποιο πράγμα και δεν θέλω να το κάνω. Δεν είναι σωστό, γιατί θα χρεωθούν κάτι που δεν είναι. Ναι, αλλά αποτυχία ως προς τι, με στην τηλεθέαση? Ως προς όλα. Στην τηλεθέαση καμιά φορά μπορεί να πέσει και να είναι εξαιρετικό και να, σε μια επανάληψή του να πάει θεϊκά. Συμβαίνει ένα κακός χειρισμός, παράδειγμα λέμε τώρα. Και στο θέατρο. Έχω μια εξαιρετική κριτική που μου έχουν γράψει, τις πιο λατρεμένες μου. Ήταν μια παράσταση η οποία δεν είχε πάει καλά. Πρακτικά είχε σπάσει τα μία. Α, τότε τι θέλει, δεν είχε πάει καλά? Δεν ήταν καλή στιγμή μας. Α. Πολλών ανθρώπων. Ωραία. Και γράφει κυρία Δημοσταθού, πολύ όμορφη. Τραγικό. Πολύ όμορφη. Θεωρώ ότι ήταν τόσο. Ήθελε ο άνθρωπος να πει κάτι καλό. Δεν το βλέπε πάνω μου σε κάτι από αυτά που έπαιζα. Και βρήκε να πει ότι ήμουν όμορφη, να είναι καλό Χριστιανός. Έχει αλλά γράψει θεωρώ... όμως ποτέ κανείς για σένα η Μαριάννα του Μασάτου δεν έπαιξε καλά? Δεν το έχει γράψει κανείς? Δεν νομίζω. Μπορεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν με αφορά. Γιατί δεν είναι γνώμενος ανθρώπου. Η αγαπημένη φράση, δεν με νοιάζει. Εγώ για μένα δεν με νοιάζει. Και το θεωρώ και λίγο άδικο λίγο με τις κριτικές, γιατί το θέατρο είναι κάτι θυνσιγενές. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα μετά από 15 χρόνια κάποιος να έρθει να πει όχι. Δεν υπάρχει την παράσταση να τη δει. Θα διαβάσει κάποιον την κριτική. Ναι. Που είναι μια προσωπική γνώμη. Δεν λέει κανείς ότι έχει δίκιο. Και καλά να μου γράψει, δεν λέω αυτό. Εγώ δεν ασχολούμαι ούτε με τις καλές ούτε με τις κακές κριτικές. Διότι είναι γνώμη ενός ανθρώπου.
Άντε τώρα, εγώ να πέσω να κοιμηθώ και να ξυπνήσω με συγγνώμη ενός ανθρώπου. Πως είναι επάγγελμα, δεν είναι η γνώμη. Υποθέτω ότι θεατρικός κριτικός και τηλεκριτικός είναι επάγγελμα, δεν είναι η γνώμη. Ναι, είναι επάγγελμα, αλλά είναι η γνώμη του. Ναι, όχι, okay, δεκτό. Βάσει των γνώσεών του, δεν θα τις αμφισβητήσω ποτέ, αν κάνει κάποιος μία ανάλυση σε ένα έργο, είμαι εκεί να το ακούσω και να με βοηθηθώ άμα παίζω σε αυτό. Αλλά αν. Άντε και εμένα μου αρέσω εμένα, έτσι. Ναι. Άντε, λέει κάποιος ότι είμαι σπουδαία. Ναι. Έρχεται ένας άλλος και σου λέει, επίσης κριτικός, χάλια. Τι είναι τώρα, άντε να τους βάλουμε να τσακωθούνε. Δεν σε έχει νευριάσει κριτική ποτέ, ρε παιδάκι. Μαριάννα, ποτέ. Ποτέ. Πάμε να ούτε παίξουμε. Δεν έχω χαρεί ιδιαίτερα με καμία κριτική, όσο σπουδαία και αν είναι. Το διαβάζω, τελειώνει. Πάμε παρακάτω. Θεά. Πάμε να παίξουμε. Θεά. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Και μετά και μετά. Αγαπημένο παιχνίδι της εκπομπής. Έχεις εσύ υλικό μπόλικο να παίξουμε το και μετά και μετά. Θα παρελάσουν μπροστά από τα έκπληκτα μάτια σου στιγμές από το τηλεοπτικό σου παρελθόν. Καλέ στη Θεσσαλονίκη που είχα την παράσταση. Σας έβλεπα κάθε μεσημέρι. Τι ωραία. Πατάμε πώς, άρα το ξέρει το παιχνίδι. Φύγαμε για το πρώτο που είναι πιο μερούλα. Οι γυναίκες. Wow. Είναι δυνατόν να παντρευτείς τον πρώτο άντρα που γνωρίζεις. Δεν είναι και ο πρώτος. Ο Μιχάλης, ο Αντώνης. Ναι, αλλά με αυτός δεν είχαμε κάνει τίποτα. Α, ναι, σωστά. Γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται, σε ρωτάει. Πρώτον, γιατί δεν έχεις μέτρο σύγκρισης. Δεύτερον, γιατί απλά δεν γίνεται. Ή τρίτον, γιατί το λέω εγώ. Ποια είναι η απάντησή σου. Γιατί το λέω εγώ, καλέ. Γιατί το λέω εγώ. Λίζα, δεν είσαι σίγουρη. Νομίζω. Για να δούμε. Γιατί δεν γίνεται. Διότι δεν έχεις μέτρο σύγκρισης. Δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει. Έχει, έχουμε, δεν την νοιάζει ούτως ή άλλως, οπότε κερδίσει χάσει το ίδιο. Ναι, λοιπόν. Θυμάμαι τη Λέχου, η οποία είχε καημό να κερδίσει το... Πάρα πολύ. Νομίζω όλοι το φλιτζάνι της. Όχι το φλιτζάνι της μόνο. Τον κόκλα. Τον κόκλα. Τον κόκλα, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να κερδίσει τον κόκλα. Ο κόκλας είναι και μόνο ένα, ναι. Εσύ έχεις άλλα τρία. Να σου πω κάτι, είπα ότι αυτό ήταν το δόκιμο. Απλά εμένα μου άρεσε η άλλη. Εντάξει, πάμε στο τσικ του τσικ. Ο κύριος. Ποιος είναι ο κύριος Πέγγι? Είναι ο καινούριος σου γείτονας. Αυτός που κάρφωνε το μεσημέρι. Εγώ. Και τι δουλειά έχεις στο σπίτι μου, Πέγγι? Εσείς είστε η Ατζέλικα. Να σας... Να μου πείτε καλύτερα τι δουλειά έχετε στο σπίτι μου, κύριε. Οπότε καταλαβαίνεις, ψάχνουμε να βρούμε τι ήθελε στο σπίτι σου. Πρώτον, να δανειστεί λίγη ζάχαρη. Δεύτερον, να σου ζητήσει συγγνώμη που κάρφωνε με το σφυρί όλο το μεσημέρι. Ή τρίτον, να γνωρίσει το Ρίγα. Ζάχαρη. Να σου ζητήσει ζάχαρη. Ρίγα με τίποτα, νομίζω. Ήθελε ζάχαρη. Ζάχαρη. Ό,τι ήθελε. Ζάχαρη. Κάτι θυμάμαι με ζάχαρη. Στο σπίτι μου, κύριε. Ήρθα να δανειστώ λίγη ζάχαρη. Μπράβο, Μαριάννα. Λοιπόν. Μπράβο, Μαριάννα. Ισοφάρισε τον κόκλα. 200.000 χρόνια πριν, έτσι. Ναι, ισοφάρισε τον κόκλα. Πάμε να δούμε αν θα τον ξεπεράσει. Πάμε στο τρίτο. Νταντά για όλες τις δουλειές. Ωραία. Έχετε πιάσει. Δεσποινή, ειλικρινή. Φεύγω να μην σας ενοχλώ. Δεν με ενοχλείτε. Με ενοχλείτε, αλλά. Αφού σας ενοχλώ, πάω μια βόλτα στο τετράγωνο. Ακούστε, όταν σας είπα να με αφήσετε ήσυχο να δουλέψω, δεν εννοούσα να φύγετε από το σπίτι. Δεν μπορείτε να μείνετε σπίτι και ήσυχοι. Τι απαντάει λοιπόν η Δεσποινή ειλικρινή, όπως λεγόσουν. Πρώτον, μπορώ, πώς δεν μπορώ, έχει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δεύτερον, θα πάω τελικά βόλτα το σκύλο μου. Ή τρίτον, θα πάρω ένα βιβλίο να διαβάσω. Το πρώτο, με τον αγώνα ποδοσφαίρου. Για να δούμε. Δεν μπορείτε να μείνετε σπίτι και ήσυχοι. Μπορώ, πώς δεν μπορώ. Έτσι, μπράβο. Έχει έναν αγώνα ποδοσφαίρου, μπορώ να τον δω. Μπράβο, Μαριάννα. Τα θυμάται το σύνολο. Δεύτερο σωστό. Πάμε και για το τρίτο τώρα. Για πάμε. Παιδιά. Βέρα στο δεξί, φυσικά. Α, πιο κοντά, κάτι λίγο πιο εδώ. Πλησιάζουμε. Εποχή του Χαλκού. Χαιρετώ τους βασικούς μετόχους. Τι θες, ρε παιδάκι μου, εσύ πάλι εδώ. Δεν σου έχω πει να μην ξανάρθεις. Εγώ δεν σου πω ότι θα έρθω, δεν θες. Το έπρεπε και το έκανε, δηλαδή. Α, εγώ δεν τον άθετο το λόγο μου, Στράτο. Ποτάκι. Βλέπω, παίζει. Μπράβο. Θα το χρειαστεί. Εγώ δεν θέλω, ευχαριστώ γιατί ξέρει η κατάστασή μου. Ναι, η κατάστασή σου είναι χωρίς μην άπαιχτη. Σου λέει ότι η κατάσταση σου είναι άπαιχτη. Τι απαντάς? Τιμή μου να μου το λέει ο μέτρη του είδους. Με κολακεύεις αλλά δεν τζιμπάω. Ή άρχισες τις ηρωνίες ακόμα δεν ήρθα. Το πρώτο. Τιμή μου να μου το λέει ο μέτρη του είδους. Ο μέτρη του είδους. Η κατάσταση σου είναι χωρίς μην άπαιχτη. Τιμή μου να μου το λέει ο μέτρη του είδους. Εντάξει. Συγχαρητήρια πολλά. Συγχαρητήρια πολλά. Σε αυτή τη σειρά ήταν που συνδεθήκατε ερωτικός. Στο τέλος. Στο τέλος αυτής της σειράς. Θα σου πω ότι αξίζεται πάρα πολύ ο ένας τον άλλο. Το λέω με την ωραιότερη έννοια που θα μπορούσα να το πω αυτό το κομπλιμέντο. Είσαστε πραγματικά πάρα πολύ ταιριαστοί. Ευχαριστούμε. Γιατί είσαστε και οι δύο υπέροχοι και ενεργειακά και έτσι όπως σας είδα τώρα σε αυτή τη σκηνή και ας είναι τόσα χρόνια πίσω. Να σου δώκω με το δώρο σου. Ναι, 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 παιδιά. Το δώρο σου είναι το αξίζει. Ναι, 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 παρακαλούμε θριαμβευτικές μουσικές από πάνω, ηλία μας.
χρυσή κούπα και το όνομα της Μαριάννας. Ευχαριστώ πάρα έτσι, πολύ. Βεβαίως. Και ευχαριστούμε και την Visual Graphics που μας δίνει όλα αυτά τα υπέροχα δώρα να τα δίνουμε στους καλεσμένους μας και το κουτάκι σου. Ευχαριστώ. Να έχεις μια χρονιά γεμάτη υγεία. Χαρά και αγάπη και να στείλουμε και τα φιλιά μας κλείνοντας στο Δημήτρη Πέτσιο που είναι ο διατροφολόγος μας γιατί Δημήτρη μας είσαι σε πολύ καλά χέρια. Τώρα θα τον συναντήσω τόσο λίγο. Θα τον συναντήσεις τώρα. Να απαιτείς και εσύ όπως εγώ γλυκά, πατάτες, τηγανιτές και πίτσες. Μην του χαρίζεσαι. Είσαι με τα καλά σου. Έτσι, μπράβο. Μαθαίνουνε μετά και σου λένε διάφορα. Καλή χρονιά με υγεία και να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τα καλύτερα πάντα.